ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε, στην Ελλάδα μας ή στο εξωτερικό. Και πάλι σήμερα εδώ κοντά σας να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε για τους Ανατολικούς Αγίους στη Βενετία. Πώς συνδέονται όλα αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, ο κύριος Γεώργιος Πλουμίδης. Εσείς λοιπόν περιμένετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να ακούσετε ποια λείψανα δικών μας Αγίων υπάρχουν στη Βενετία και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ενώ μεταξύ ο Τάσος Ζιάκας φροντίζει για να ακούτε με τον καλύτερο τρόπο τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας για ερωτήματά σας, ευχές σας, παρατηρήσεις. Για να πάρουμε έτσι μια γεύση από τα πρωινά ποίηματα που ακούμε στην εκκλησιά μας στον Όρθρο και δεν κατανοούμε, μερικά ποίηματα, ας πούμε ένα που αφορά στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου που έτσι το 2ο αιώνα. Λένε πως σου κάμανε χάρη Ιγνάτιε τα διφάγα θηρία και άφηκαν μέρος του σώματός σου και για μας τους πιστούς. Την 29η έλαχε η επανακομιδή του Ιγνατίου. Στη μνήμη των Αγίων Επτά Μαρτύρων ακούμε στην εκκλησιά μας τον εν σαμοσάτης τελειοθέντων. Για τον λόγο του Θεού που τον κάρφωσαν στο σταυρό καρφώθηκαν και τα κρανία των 7 μαρτύρων. Όσο για τους Αγίους Μάρτυρες Σιλουανό, Επίσκοπο, Λουκά, Διάκονο και Μόκιο, τον Αναγνώστη, που πέθαναν από τα θηρία, γράφει ο ποιητής. Ο Σιλουανός, ο Λουκάς μαζί με τον Μόκιο εξημέρωσαν και τα άγρια λιοντάρια. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, κοντά μας έχουμε τηλεφωνικά τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, κύριο Γεώργιο Πλουμίδη. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας σήμερα και να μας μιλήσετε για ένα θέμα που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ήσασταν για αρκετά χρόνια στη Βενετία, κύριε Πλουμίδη, ως διευθυντής του Ινστιτούτου, ένα μεγάλο Ινστιτούτο, έτσι, το οποίο βέβαια πολλοί δεν γνωρίζουν δυστυχώς, αλλά είναι θεμέλιο στον πολιτισμό μας έξω, στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Το Ινστιτούτο είναι η συνέχεια του παλιού φλαγκινιανού φροντιστηρίου, όπως έλεγαν κάποτε, το κολέγιο Φλαγκίνι δηλαδή. Και όταν αυτό έκλεισε πλέον στα μέσα του 19ου αιώνα, στα μέσα πλέον του 20ου αιώνα, ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Βυζαντινών Σπουδών στη Βενετία. Επάνω στα θεμέλια του Φλαγκινίου είναι το σημερινό Ελληνικό Ινστιτούτο στη Βενετία.
Υπάρχουν πολλοί ναοί στη Βενετία. Εσείς έχετε κάνει έρευνες και μελέτες και έχετε γράψει γι' αυτά. Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας λίγο για τους ναούς αυτούς, για τη Βενετία γενικότερα, και στη συνέχεια να έρθουμε και στους Ανατολικούς Αγίους. Η Βενετία είναι θυγατέρα της του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης. Είναι η κληρονόμος του εξαρχάτου της Ραβένας, όπως λέμε, και βεβαίως οφείλει όλο τον πολιτισμό της, ακόμη και την οικονομική και πολιτική και στρατιωτική ακμή της και οργάνωσή της, στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, στην οργάνωση που είχε το Βυζάντιο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, στη Βενετία μπορούμε να πούμε υπάρχει μια δεύτερη Κωνσταντινούπολη. Είναι η Κωνσταντινούπολη της Δύσης, κατά κάποιο τρόπο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη οργανωμένη, ουσιαστικά καλά οργανωμένη κοινότητα μετά την άλωση της πόλης δημιουργήθηκε το 1498 στη Βενετία ακριβώς, και επιζεί ακόμη και σήμερα. Έτσι λοιπόν οι Βενετοί διατήρησαν την ανατολική παράδοση σχεδόν ως τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν το 1453 σταμάτησε πια να υπάρχουν λειτουργίες, ακόμη και μέχρι τότε στον Άγιο Μάρκο, κατά το ανατολικό στυλ, όπως λέμε, κατά το ελληνικό, κατά το ορθόδοξο έθιμο. Έτσι λοιπόν η Βενετία φυλάει θησαυρούς τους οποίους χάσαμε στην Ανατολή εξαιτίας των γνωστών ιστορικών συνθήκων και των πολεμικών γεγονότων και της αλλαγής πλέον του δυνάστη από διαφόρων δυναστών στην Ανατολή και της Αθωμανικής πλέον οριστικής κατάκτησης. Πολύ σπουδαίο αυτό. Μας είπατε στην αρχή, κύριε Πλουμίδη, ότι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας έκαναν τις λειτουργίες σύμφωνα με το ορθόδοξο βυζαντινό τυπικό. Βεβαίως. Βεβαίως ακόμη. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί το είχαν επιλέξει να το κάνουν αυτό? Διότι είχαν συνείδηση ότι είναι η συνέχεια της Ανατολής. Είναι η πόλη, η Βενετία, η πόλη με τους περισσότερους ναούς ακόμη και σήμερα, ναούς αφιερωμένους σε Ανατολικούς Αγίους, και μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, και ένα κατάλογο των ναών αυτών που ακόμη διατηρούνται. Βεβαίως. Και όπως και εσείς αναφέρατε προηγουμένως στην αρχή, στους ναούς της Βενετίας φυλάσσονται τα περισσότερα, θα λέγαμε αριθμητικά, ποσοτικά, γύψανα της Ανατολής στη Δύση. Αυτό πώς συνέβη, κύριε Πλουμίδη? Αυτό η Βενετία, όπως ξέρουμε, πολύ πριν από το 10ο αιώνα κιόλας είχαν κυρίαρχη θέση στο εμπόριο της Ανατολής, χάρη στα χρυσόβολα που τους είχε παραχωρήσει το Βυζάντιο, αλλά κυρίως μετά την τέταρτη σταυροφορία οι Βενετοί γίνονται κυρίαρχοι όλης της Ανατολικής Μεσογείου με βάθος ακόμη τη Μαύρη Θάλασσα και την Αιγύς και Μέση Ανατολή. Έτσι λοιπόν οι Βενετοί σε ένα παρεκμασμένο πλέον Βυζάντιο στην κυρίαρχη θέση, την κυρίαρχη εκμετάλλευση, την οικονομική εκμετάλλευση της Ανατολής, των προϊόντων της Ανατολής που φτάνουν στη Δύση. Αυτός ο πλούτος συσσωρεύεται σιγά σιγά. Αυτός ο πλούτος θέλει βεβαίως ταυτόχρονα και μία κυριαρχία και μία κάλυψη, θα λέγαμε, πνευματική, πολιτιστική, και γι' αυτό οι Βενετοί προσπαθούν να φέρουν
πάρα πολλά έργα τέχνης από την Ανατολή στην πόλη τους και μεταξύ αυτών φέρνουν και πνευματικά προϊόντα, θα λέγαμε, χριστιανικά προϊόντα, πρωτοχριστιανικά ή χριστιανικά γενικώς, που είναι τα Άγια Λείψανα της Ανατολής προς τη Δύση. Και κυρίως το Λείψανο του Αγίου Μάρκου, το οποίο φτάνει στη Βενετία και με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η πρωτοκαθεδρία της πόλης της Βενετίας, της εκκλησίας της Βενετίας, ως πατριαρχείου, διότι ο Άγιος Μάρκος είναι Απόστολος. Mm. Άρα λοιπόν η εκκλησία της Βενετίας έχει δικαίωμα να αποκληθεί, να ονομαστεί πατριαρχείο. Και έτσι λοιπόν ο νυν καθολικός Λατίνος επίσκοπος, τοπικός επίσκοπος, έχει τον τίτλο Πατριάρχης Βενετίας. Στους καθολικούς λέμε τώρα, έτσι, αυτό. Βεβαίως. Πότε έφτασε, είπατε, το Λείψανο του Αγίου Μάρκου εκεί? Το 828 έφτασε στη Βενετία από την Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Ο κατάλογος των Λείψανων είναι μακρύς. Σας παρακαλώ να αναφέρουμε και το βιβλίο του Επισκόπου Φανουρίου κυρίου κυρίου Αγαθαγγέλου, Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, το οποίο εκδόθηκε το 2005 από την Αποστολική Διακονία, και όπου εκεί με εισαγωγή της κυρίας Μαλτέζου, τότε διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου και του καθηγητή χριστιανικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, κυρίου Μωρίνη, αναφέρονται λεπτομερώς τα Λείψανα στη Βενετία. Τα Λείψανα είναι πάμπολα, είναι πάνω από 50 Λείψανα. Όταν όμως αναφέρουμε Λείψανα, μπορεί να είναι και μικρά τεμάχια διακοπισμένα σε διαφόρους ναούς, και μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός Λείψανων υπάρχει και στον Άγιο Γεώργιο, τον Ορθόδοξο Ναό, τον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων, όπως λέμε, της Βενετίας. Της Βενετίας. Τον οποίο ναό τον ίδρυσαν οι Έλληνες, κύριε Πλουμίδη. Τον οποίο ίδρυσαν οι Έλληνες, ο οποίος στα τέλη του 16ου αιώνα πλέον είχε ολοκληρωθεί. Είναι κόσμημα, είναι ο ωραιότερος, όχι μόνο ο παλιότερος, αλλά και ο ωραιότερος ναός, ορθόδοξος ναός στη Δύση γενικά. Μάλιστα. Και σήμερα είναι και η έδρα της Μητροπόλεως Ιταλίας. Πολύ ωραία. Εκεί έχουμε Λείψανα στον ελληνικό ναό. Έχουμε Λείψανα, έχουμε τα περισσότερα Λείψανα, θα λέγαμε. Βέβαια δεν είναι σώματα, δεν έχουμε πλήρη σώματα. Τα πλήρη σώματα των σώματα Αγίων είναι ελάχιστα στη Βενετία. Μπορώ να στα αναφέρω κιόλας. Θα θέλαμε. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε ουσιαστικά 10 ολόκληρα σώματα Αγίων, του Αγίου Αθανασίου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, του Αγίου Δωνάτου Ευρίας Υπήρου, του προφήτη Ζαχαρία, πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη, του Αγίου Ιωάννη Ελαίμωνα, του Αγίου Κοσμά του Ερημίτη από την Κρήτη, της Αγίας Λουκίας της Τυρακουσίας, της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Νικήτα εκ Γότφων, της Αγίας Χριστίνας της Τύρου. Και φυσικά έχουμε και το σώμα του Αγίου Μάρκου που φυλάσσεται στον ναό ακριβώς του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αυτά είναι τα ολόκληρα σώματα, τα πλήρη σώματα. Τα οποία φυλάσσονται σε επιμέρους ναούς της Βενετίας. Σε επιμέρους ναούς της Βενετίας. Αυτά τα σώματα... Ένα σώμα σε κάθε ναό περίπου, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα στη Βενετία έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες βυζαντινές, αλλά κυρίως μεταβυζαντινές, που είναι σχεδόν σκοπισμένες σε όλους τους ναούς της Βενετίας. Ενώ τους λατινικούς ναούς φυσικά. Ναι. Αυτές οι εικόνες από πότε χρονολογούνται? Οι παλιότεροι είναι αυτοί που ίσως που είναι στην Άγια του 13ου αιώνα, που είναι στην Σαλούτα, όπως λέμε, δηλαδή στην Παναγία τη Γιάτρισσα, που είναι στην αρχή του μεγάλου καναλιού της Βενετίας, του Καναλ Γκράντε. Μάλιστα. Και έχει έρθει από την Κρήτη.
Έχει παλιές εικόνες, έχει βυζαντινές και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύμπλεγμα του Ιστιντούτου, στην ίδιο χώρο του Ιστιντούτου με τον ναό του Αγίου Γεωργίου, υπάρχει το Μουσείο των Εικόνων, το οποίο έχει μερικές εικόνες καθαρά βυζαντινές και πάρα πολλές εικόνες μεταβυζαντινές, κυρίως της κριτικής σχολής. Τώρα, όσον αφορά... Είναι ένα κόσμημα, ένα μουσείο όπου πραγματικά υπάρχει ο πυρήνας της κριτικής μεταβυζαντινής σχολής. Το επισκέπτονται τουρίστες, κύριε Πλημμύδη, αυτό, γιατί είναι κατεξοχήν. Όχι, Έλληνες και ξένοι, ίσως μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο ξένοι το επισκέπτονται παρά Έλληνες. Δηλαδή, δεν είναι τόσο γνωστό αυτό στον ελληνικό κόσμο το μουσείο, όταν έρχονται οι Έλληνες ως τουρίστες στην πόλη των Τεναγών, όπως λέμε, δηλαδή σε αυτή την γυμνοθάλασσα, να το ονομάσουμε έτσι, διότι η ίδια η Βενετία από μόνη της ως πόλη είναι ένα κόσμημα, ένα ανοιχτό μουσείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πυρήνας, ο πολιτιστικός της Βενετίας, και άμα το λίγο ξύσουμε την πόλη αυτή προς τα κάτω, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο παραστατικά, είναι Βυζαντινός. Άρα ψάχνουμε το Βυζάντιο στη Βενετία. Και μην ξεχνάμε πάλι ότι ο ναός του Αγίου Μάρκου φανερώνει απτά πλέον, χειροπιαστά θα λέγαμε, με οφθαλμοφανή τρόπο, με πρακτικό τρόπο, το πώς ήταν κάποτε οι περισσότεροι ναοί της Κωνσταντινούπολης, που πλέον έχουν ή καταστραφεί ή έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Δηλαδή κτίστηκαν κατά το σχέδιο του αρχιτεκτονικό των Ορθοδόξων. Βεβαίως, ο Άγιος Μάρκος είναι η κατεξοχήν Βυζαντινή Εκκλησία της Δύσης, ας το ονομάσουμε έτσι. Βεβαίως μετά από τη Ραβένα και μετά από 1, 2, 3 ναούς άλλους που βρίσκονται στην Ιταλία. Αλλά η Βενετία συγκροτεί αυτό το, πώς να πούμε, το κέντρο, αυτό το πυκνό κέντρο του Βυζαντίου στη Δύση. Αυτό είναι έτσι, η Βενετία στην ουσία. Θα λέγαμε, όμως, έτσι μια ερώτηση πολύ απλοϊκή. Γιατί αυτά τα λείψανα, ας πούμε, των Μεγάλων Αγίων, που ήταν... Ναι. Της Ανατολικής Εκκλησίας δεν βρίσκονται, ας πούμε, στην Ελλάδα σε κάποιους ναούς, ας μην είναι τόσο μεγαλοπρεπής, και βρίσκονται εκεί. Κοιτάξτε, πάντοτε οι κατακτήσεις δεν αφορούν μόνο μια οικονομική σκοπιά, αφορούν και πολιτιστικά αγαθά. Ο κατακτητής παίρνει μαζί του και πολιτισμικά αγαθά, ας το πούμε έτσι. Το έχουμε παρατηρήσει σε όλους τους πολέμους μέχρι τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε τους σημερινούς πολέμους όπου γίνονται ακόμη καταστροφές κλπ. Και μεταφορές πολιτισμικών αγαθών, μουσιακών αντικειμένων, θα λέγαμε σήμερα, στις χώρες του επιτιθεμένου, ας το πούμε έτσι, του ηττημένου. Του νικητή μάλλον. Λοιπόν, οι Βενετοί θεωρούσαν ως φυσική, ας πούμε, τη μεταφορά αυτή των λειψάνων, των πολιτισμικών αυτών αγαθών, των εικόνων από την Ανατολή στην πατρίδα τους, που είναι το νέο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ελληνισμός εξάλλου, μην ξεχάσουμε, δύο είχε κέντρα κατά τη διάρκεια της δουλείας μετά την άλωση. Την Κωνσταντινούπολη και τη Βενετία. Η Βενετία ήταν το μεγάλο παράθυρο προς τη Δύση. Χωρίς τη Βενετία θα είχαμε χάσει όλη, βεβαίως, η ιστορία εκ των υστέρων, ερμηνεύεται αλλιώς και λοιπά, αλλά όπως έγιναν τα γεγονότα, η Βενετία ήταν η μόνη διέξοδος, ο μόνος διάδρομος που μας κράτησε σε συνεχή επαφή με τον Βυζαντινό, με τον αρχαίο ελληνικό, με τον ευρωπαϊκό, θα λέγαμε, πολιτισμό. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο λέτε ότι διαφυλάχθηκαν, ας πούμε, αυτά τα... Διαφυλάχθηκαν βεβαίως. Τα λείψανα. Αν έχουμε την αναγέννηση στην Κρήτη, την αναγέννηση, την γενικότερη αναγέννηση στη ζωγραφική, στις τέχνες, στη λογοτεχνία κυρίως και λοιπά, την έχουμε χάρη στην παρουσία των Βενετών. Η Κρήτη είναι το τρανό παράδειγμα της
της όσμωσης μεταξύ ελληνικού, βενετικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού και βεβαίως μετά την Κρήτη παρέμειναν τα Επτάνησα που συνέχισαν αυτή την όσμωση μέχρι το 19ο αιώνα στη μορφή που τα ξέρουμε δηλαδή. Σήμερα τα λείψανα, γιατί μιλάμε για αυτό το θέμα και θα θέλαμε σε επόμενη εκπομπή μας να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, όπως είπατε, που γνωρίζετε πολύ καλά, όπως τα τυπογραφεία της Βενετίας κλπ. Σήμερα λοιπόν οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι οποίοι προσέρχονται στις εκκλησίες εκεί στη Βενετία, αντιλαμβάνονται από όλο τον κόσμο, ίσως πηγαίνοντας στη Βενετία, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει λείψανο σε μια εκκλησία, λείψανο Αγίου, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε και το λατρεύουμε εμείς, το προσκυνούμε μάλλον. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συγγεί από εκκλησιολογικής πλευράς. Βεβαίως δεν έχουν την ίδια προσέγγιση όπως έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στα λείψανα και έπειτα, επειδή είναι λείψανα, ας το πούμε έτσι, ανατολικά, αυτοί σέβονται, ούτε καν βεβαίως αρμόζει όρος σέβονται, τέλος πάντων προσέχουν περισσότερο, σέβονται περισσότερο τα δικά τους, τους δικούς τους Αγίους τους, ας το πούμε έτσι, μετά την μετά το σχίσμα. Να κάνουμε όμως μια παρατήρηση ότι πάρα πολλά λείψανα που αφορούν Αγίους πριν από το σχίσμα ήταν και τότε στη Βενετία και θεωρείται φυσικό την εποχή εκείνη να τα σέβονται και να τα μεταφέρουν από την Ανατολή στην Δύση, στην Βενετία. Δηλαδή υπήρχε μία, να πούμε, μία διαρκής όσμωση μεταξύ Ανατολής και Βενετίας. Ναι. Δεν ήταν τόσο πολύ επιλείψιμο το να πάρουν τα λείψανα από κάποιο μοναστήρι, από κάποιο ναό από την Ανατολή και να το φέρουν στη Δύση. Σήμερα το βλέπουμε διαφορετικά, θεωρώντας τη Βενετία ως μία επικυριακή δύναμη. Ήταν βεβαίως επικυριακή δύναμη, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι στο πλαίσιο της κάθε ιστορικής εποχής. Βέβαια. Όπως να πούμε και κάτι άλλο. Τα λείψανα του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στον Πάρη. Σώθηκε με τον τρόπο αυτό από ενδεχόμενες καταστροφές και λοιπά και λοιπά και λοιπά στη Μικρά Ασία. Δηλαδή πολλά πράγματα σώθηκαν με το να μεταφερθούν και πολιτισμικά αγαθά γενικά μεταφερθούν από την Ανατολή στην Βενετία, στη Δύση γενικότερα και κυρίως στη Βενετία και κυρίως στην Ιταλία. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε για να μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε τα ιστορικά γεγονότα όσο είναι δυνατόν να τα καταλάβει κανείς σε μια εκπομπή. Αλλά είναι καλά κάνετε και μας το λέτε αυτό, γιατί πάντοτε έχουμε την αίσθηση, κυρίως οι Έλληνες που πηγαίνουμε στη Βενετία και βλέπουμε και λοιπά, λέμε αυτό το λείψανο ας πούμε του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, είναι δικό μας, ή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα, πώς βρίσκεται εδώ. Και μάλιστα όταν βλέπει κανείς ότι τα έχουν σαν μουσιακά είδη μέσα σε προθήκες ας πούμε, χωρίς να κανείς να κάνει το σταυρό τους όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εμείς, έτσι, περνούν απλά και τα κοιτούν σαν εκθέματα. Ναι, εκείνη τη στιγμή νιώθει κάποιος ότι δεν αρμόζουν ας πούμε, δεν αρμόζει κάτι τέτοιο ως σεβασμός. Συγγνώμη. Πρέπει να δούμε το πράγμα και από τη συντηρητική του σκοπιά. Σωστά. Ότι ο αποχριστιανισμός της Δύσεως επέφερε και μία απομάκρυση γενικά από τα λείψανα. Ακόμη και στη χώρα μας έχει έρθει μία κάποια απομάκρυση από, ας το πούμε έτσι, από το σεβασμό προς τα λείψανα. Με την έννοια ότι η σημερινή εποχή είναι διαφορετική από την τότε εποχή. Θέλω να επισημάνω για μελλοντικούς, ας το πούμε έτσι, επισκέπτες της Βενετίας, ότι πλην του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, των οποίων βέβαια πρέπει να επισκεφθούν και να ζητήσουν να δουν και τα λείψανα, τα οποία είναι τεμάχια, δεν είναι ολόκληρα σώματα, να προσπαθήσουν, να επιδιώξουν, να πάνε και στο ναό του Αγίου
Ιωάννη in Μπράγκορα, όπως λέμε, είναι μεταξύ του Ναστάθμου, του Αρσενάλης της Βενετίας και του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Εκεί έχουμε τον Άγιο, το σώμα ολόκληρο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα και πάρα πολλά τεμάχια Αγίων. Έχουμε ένα αγκάθι από το Στεφάνι, από τον Ακάθινο Στέφανο του Ιησού. Έχουμε κρανία από, από τα νήπια τα νήπια της σφαγή των νηπίων. Έχουμε αρκετές εικόνες. Είναι ο δεύτερος ναός μετά τον Άγιο Μάρκο που έχει πάρα πολλά ανατολικά, θα λέγαμε, προσκυνήματα. Βλέπετε, η Βενετία, αν την ψάξει κανείς, αν την ψάξει στο εσωτερικό της, στους ναούς, ακόμη και στα μουσεία, σε μερικά μουσεία, εκεί θα ανακαλύψει πολύ ελληνισμό, πολύ ορθοδοξία. Αυτό είναι αλήθεια. Τι άλλο θα προτείνατε εσείς, πλέον που έχετε μελετήσει τόσο πολύ αυτή την πόλη, για τους ανθρώπους που την επισκέπτονται? Εγώ θα πρότεινα τα γκρουπ, όπως έρχονται οργανωμένα, όσα έρχονται οργανωμένα, να έχουν στο πρόγραμμά τους την επίσκεψη συγκεκριμένων ναών, όπου υπάρχουν λείψανα, ολόσωμα λείψανα ανατολικών Αγίων. Ανέφερε μια εκκλησία, τον Άγιο Ιωάννη Σαν Τζοβάνι Μπράγκορα. Υπάρχει ο ναός του Αγίου Ζαχαρία. Υπάρχει ο ναός της Παναγίας Σάντα Μαρία Φορμόζα, όπου είναι το λείψανο της Αγίας Μαρίνας. Υπάρχει ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου Σαν Φρασέσκο Ντελαβίνια, δηλαδή της Αμπέλου, όπου υπάρχει το λείψανο της Αγίας Χριστίνας. Πρέπει να υπάρχουν, να οργανώνουμε και τέτοιου είδους, ή μάλλον στα προγράμματα που έχουμε και αυτές τις επισκέψεις στο νου μας, ώστε να ζήσουμε, να μπορούμε να ζούμε την ατμόσφαιρα την παλιά ατμόσφαιρα του 15ου, 16ου αιώνα, όπου εκεί οι εγκαταστημένοι Έλληνες που κατά καιρούς είχαν φτάσει και τους 5 και 6 χιλιάδες, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, 15% της πόλης ήταν Έλληνες, έμποροι, περαστικοί, εγκατεστημένοι κλπ. Οι οποίοι αυτά τα σέβονταν, τα προσκυνούσαν. Σωστά. Και μάλιστα συμμετείχαν και σε πολλές γιορτές των Λατίνων ταυτόχρονα, όταν ετοιμάτω ένας Άγιος ταυτόχρονα που ήταν και της Ορθόδοξης και της Λατινικής Εκκλησίας Άγιος. Πρέπει να αναχθούμε κάπως στη μνήμη μας, στη φαντασία μας, να αναχθούμε σε μια συμβίωση Ορθοδόξων Ελλήνων, ναι, στη Βενετία με τοπικούς Λατίνους, αλλά ευσεβείς Λατίνους, καθολικούς θα λέγαμε. Βεβαίως, άλλοι καιροί τότε και άλλοι καιροί σήμερα. Ναι. Όμως η Βενετία παραμένει το δεύτερο κέντρο του ελληνισμού μετά την Κωνσταντινούπολη για τα χρόνια της λεγόμενης τουρκοκρατίας, θα λέγαμε και βενετοκρατίας ταυτόχρονα. Κύριε Πλουμίδη, μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με ένα ερώτημα που μου εγείρεται εμένα έτσι αυτή τη στιγμή ακούγοντάς σας. Πώς εσείς ζήσατε τα τελευταία χρόνια, πριν λίγο καιρό, έτσι, στην Βενετία, ήσασταν ο διευθυντής του Ινστιτούτου. Πώς βλέπατε τον κόσμο, γιατί μας μιλήσατε για την μεταχριστιανική κατά κάποιο τρόπο εποχή στην οποία ζούμε. Ναι. Οι άνθρωποι εκεί, οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα, προσέρχονται στις εκκλησίες όπως πριν, δηλαδή υπάρχει, τι παρατηρούσατε εσείς? Μιλάμε για τους Ρωμαιοκαθολικούς πάντα, τους Λατίνους όπως τους λέτε. Ό,τι ακριβώς παρατηρούμε, έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε και στην χώρα μας, που ελάχιστοι πλέον έρχονται τακτικά στους ναούς μας, το ίδιο ακριβώς και χειρότερα συμβαίνει στη Δύση. Ο λεγόμενος διαφωτισμός, αλλά όχι ο σωστός διαφωτισμός από την καλή του πλευρά, αλλά
ο διαφωτισμός έχει διαστραφεί κατά κάποιο τρόπο στην ερμηνεία του, έχει κυριαρχήσει στη Δύση και δυστυχώς βλέπουμε στις λειτουργίες των καθολικών που εξάλλου διαρκούν πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι οι δικές μας λειτουργίες, βλέπουμε ελάχιστο πλέον κόσμο. Η Βενετία εξάλλου σήμερα έχει μεταβληθεί σε ένα τουριστικό πλέον κέντρο, καθαρά κέντρο, σε ένα προορισμό σχεδόν αποκλειστικά τουριστικό. Έχει χάσει την οικονομική ακμή της τοπικής βιομηχανίας της, όχι μόνο τα γυαλιά του Μουράνο όπως λέμε, έτσι, αλλά και γενικότερα ό,τι παρήγαγε παλιότερα, και έχει μεταβληθεί σε ένα τουριστικό κέντρο. Είναι ένας προορισμός που δεχόταν πριν από την πανδημία γύρω στα 25 εκατομμύρια το χρόνο τουρίστες, και φανταστείτε την ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στην πόλη όταν έχουμε πλέον ένα πολύ μικρό πληθυσμό, στο μόνιμο πληθυσμό στο κέντρο της Βενετίας, στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, δηλαδή καθαρά στην περιφέρεια της Λιμνοθάλασσας, και όλα αυτά τα εκατομμύρια να έρχονται να κατακτούν εντός εισαγωγικών την πόλη. Ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι αυτό το τουρισμό, κύριε Πλουμίδη? Οι ντόπιοι έχουν μεταβληθεί και αυτοί σε ξενοδόχους. Μάλιστα. Ζουν μόνο από τον τουρισμό πλέον, η πόλη αυτή ζει μόνο από τον τουρισμό. Να αναφέρω ένα πραγματάκι δημογραφικό, μια πληροφορία. Στα τέλη του 16ου αιώνα, 1580-1590, ο αριθμός των κατοίκων της Λιμνοθάλασσας, τα νησάκια της Λιμνοθάλασσας, αυτό που λέμε σημερινό ιστορικό κέντρο της Βενετίας, έφτανε 200 περίπου χιλιάδες. Σήμερα, στο συγκρότημα αυτό του ιστορικού κέντρου της Βενετίας, στη Λιμνοθάλασσα, κατοικούν ως μόνιμοι ούτε 50.000 Ιταλία, το πούμε έτσι. Ενώ ο πληθυσμός απέναντι ακτής του Μέστρε, όπως το ονομάζουμε, έχει ανεβεί στις 200.000. Δηλαδή πλέον λίγο αραιώνεται ο τοπικός, ο ντόπιος, ο μόνιμος πληθυσμός. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας? Όλοι σε μια ερημιά. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι καταστράφηκε όλη η οικονομική υποδομή, ας την πούμε βιομηχανική υποδομή που είχε η Βενετία ως το 1950 περίπου. Οι λόγοι είναι η παγκοσμιοποίηση που είχε αρχίσει από πάρα πολύ νωρίς. Είχε βιομηχανίες, ας πούμε. Είχε αρκετές. Το ιστορικό κέντρο, δηλαδή τα νησιά, είχαν μεταποιητική βιομηχανία. Η νεότερη βιομηχανία, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, από τα μέσα του 20ου αιώνα ουσιαστικά, αλλά σιγά σιγά και από πολύ νωρίτερα, είχε αρχίσει να μεταφέρεται στη στεριά απέναντι, στη λεγόμενη Μαρκέρα ή Μέστρη. Ναι. Οπότε εκεί έχουμε συγκέντρωση των κατοίκων, του εργατικού δυναμικού, και εγκαταλείπεται σιγά σιγά το ιστορικό κέντρο, το οποίο μέρα με τη μέρα ερημώνεται και μεταβάλλονται τα κτίρια σε ξενοδοχεία και οι κατοικίες αγοράζονται κυρίως από ξένους. Όμως η Βενετία, και να το ξεχάσουμε, παραμένει μεγάλο κέντρο, ας το πούμε έτσι, πολιτισμού, όχι μόνο για τα μνημεία της, και διότι έχει δύο μεγάλες πώς να πούμε, παρακαταθήκες πολιτισμού. Το ένα είναι το κρατικό αρχείο της Βενετίας και το άλλο είναι η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. Αυτές οι δύο παρακαταθήκες, όπου φυλάσσεται όλο το αρχείο της Βενετικής παρουσίας στην Ανατολή, Κρήτη, Επτάνησα και σε άλλα πολλά άλλα μέρη, Πελοπόννησο, Μοριά κλπ. Και στη Μαρκιανή, όπου φυλάσσεται το αρχείο, η βιβλιοθήκη, τα χειρόγραφα φυλάσσονται του Βυσσαρίωνα, συν όλη η παραγωγή τυπογραφική της Βενετίας και πολλά άλλα ντοκουμέντα, έγγραφα κλπ. Χειρόγραφα. Λοιπόν, αυτά τα δύο σημεία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 2-3 άλλες βιβλιοθήκες μαζί με το κρατικό αρχείο, συνιστούν σήμερα
ένα κράχτη θα λέγαμε, ένα κράχτη, ένα κέντρο πολιτισμού που ελκύει, που προσελκύει πάρα πολλούς ερευνητές, και γι' αυτό και η Βενετία είναι ένας πόλος, ένα κέντρο συνεχούς, πώς να πούμε, όσμωσης, συνεργασίας επιστημόνων, κυρίως ιστορικών και φιλολόγων από όλο τον κόσμο. Και αυτός είναι και ο λόγος υπάρξεως του Ελληνικού Ινστιτούτου στη Βενετία. Ιδρύθηκε ακριβώς για να εκμεταλλευτούμε ως Έλληνες τον πλούτο αυτό της Βενετίας που αφορά πάρα πολύ την Ανατολή, τη δικιά μας Ανατολή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σήμερα, κύριε Πλουμίδη, για το Ινστιτούτο, τον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων, για τους Ανατολικούς Αγίους κυρίως και τα Λείψανα. Θα χαρούμε σε επόμενη εκπομπή μας να μας μιλήσετε για τα τυπογραφεία της Βενετίας και πόσο ρόλο έπαιξαν στην βοήθεια, στην Ελληνική Επανάσταση. Βεβαίως, με τα βιβλία. Χωρίς. Η Βενετία είχε για τρεις αιώνες τα σκύπτρα της τυπογραφίας σε όλη την Ευρώπη. Σπουδαίο τότε είναι Δυτική αυτό. Ευρώπη. Σπουδαίο. Είχε τα σκύπτρα για τρεις αιώνες. Έτσι. Και μορφώνονταν πολλοί άνθρωποι από την Δύση στην Βενετία. Βεβαίως. Έτσι. Η Βενετία, χωρίς τη Βενετία η Ευρώπη θα ήταν διαφορετική. Θα ήταν διαφορετική. Έχετε δίκιο. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Ήταν ο κύριος Γεώργιος Πλουμίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν και διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία. Ένας Έλληνας ο οποίος πραγματικά μελέτησε τη Βενετία, τα αρχεία της. Είναι ένας ιστορικός που αγαπά την δουλειά του, που αγαπά το αντικείμενό του. Και βέβαια αυτά δεν ξεχνιούνται, αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να θυμόμαστε κι εμείς, να μπορούμε να καταλάβουμε τα ιστορικά πλαίσια που γινόταν μια ιστορία και να μην τα μεταφράζουμε έτσι επιπόλαια όπως το συνηθίζουμε να το κάνουμε, και μας καθοδηγούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Δοζιάκα που φρόντισε για τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας για την αγάπη σας, τις ευχές σας και το ότι μας λέτε κάθε φορά αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να έχουμε όλο και καλύτερους ανθρώπους, ερευνητές, καθηγητές και ανθρώπους που έχουν να μας πούν κάτι, ένα λιθαράκι, όχι μόνο στη γνώση την κοσμική αλλά και την πνευματική. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.